Καλημέρα, γεια σας. Εδώ είμαστε στη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας με την αθλητική μας ενημέρωση, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Κατερίνα Νινιού εδώ στην κάμερα και στο μικρόφωνο. Και πάμε να ξεκινήσουμε, έτσι για μια ωρίτσα περίπου θα είμαστε μαζί. Πάμε να ξεκινήσουμε όπως ξεκινάμε κάθε φορά με το χορηγό μας. Στην ΟΠΑΠ TV έχουν φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο για το τι έχει γίνει σαν σήμερα στον αθλητισμό, 29 Ιανουαρίου. Παιδιά, πάει και ο Ιανουάριος. 29 Ιανουαρίου λοιπόν, τι έχει γίνει σαν σήμερα στον αθλητισμό κάποια χρόνια πριν. Θα πούμε πολλά πράγματα, έχει και κύπελο Ελλάδα σήμερα, έχει και είχαμε χτες αγώνες και στην Αγγλία, θα τα παρακολουθήσουμε όλα. Θα πούμε και για το μπάσκετ, πολλά. Εδώ πέρα, μείνετε συντονισμένοι, πάμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα στον αθλητισμό και επιστρέφουμε. Στο παγκόσμιο κύπελο κολύμβησης FINA Cup στο Σάντος της Βραζιλίας, ο κολυμβητής του Ολυμπιακού Σπύρος Γιαννιώτης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 10 χιλιόμετρα ανοιχτής θαλάσσης. Η Σερένα Ουίλιαμς κερδίζει το Αυστραλιανό Open μετά την νίκη της επί της Lindsley Davenport με 2-1 σετ. Σε φιλικό αγώνα στη Λάρνακα η Εθνική νικά με 2-1 την Κύπρο. Ο Μιχάλης Κωνσταντίνου με πέναλτι ανοίγει το σκορ στο 28 λεπτό για τους γηπεδούχους, αλλά οι Φίσας και Χούτος σκοράρουν για την Ελλάδα. Η Παρασκευά Σάντζας, Σπύρος Βάλας και Τάσος Αγρίτης παίζουν για πρώτη φορά στην Εθνική. Ο Αμερικανός Αντρέα Γκάσι κερδίζει το Αυστραλιανό Open μετά την επικράτησή του με 3-1 στο τελικό επί του Ρώσου Γευγένη Καφέλνικοφ. Καφέλνικοφ looks a broken man here. Appearances can be deceiving. I'm sure it's an ace to finish. A fantastic performance from Andre Agassi. 6-3, 6-2, 6-4. They're getting used to this. French champion last year when he completed his set of Grand Slams. US Open champion. And now the Australian Open champion. Damenabfahrtslauf Garmisch-Partenkirchen 94. Τρέχοντας με 120 χιλιόμετρα την ώρα, χάνει την ισορροπία της η δύο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στο αλπικό σκι, Αυστριακή Ούρλικε Μέιερ, στο παγκόσμιο κύπελο της Γερμανίας. Άφησε την τελευταία της πνοή λίγο αργότερα στο νοσοκομείο. Είχε γεννηθεί στις 22 Οκτωβρίου του 1967 και είχε αποφασίσει στο τέλος της σεζόν να αποσυρθεί. 1994 wird für den Sport ein schwarzes Jahr. Η Εθνική Αλβανίας νικά σε φιλικό αγώνα στα Τίρανα την Ελλάδα με 1-0. Το γκολ σημείωσε στο 43 ο Ράκλη. Η Ελλάδα έστειλε αντί του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Αντώνη Γεωργιάδη τον Στέφανο Πετρίτσι που εργαζόταν στα τμήματα υποδομής της ΕΠΟ
και αυτός επέλεξε παίχτες που μόνο βασικοί ήταν. Μία ενδεκάδα ποδοσφαιριστών πήρε το βάφτισμα του πυρός. Κάποιοι δεν έπαιξαν ποτέ ξανά και αυτοί ήτανε: Κώστας Χανιωτάκης, Κοσμάς Καραβάς, Κώστας Ποζαπαλίδης, Κώστας Παυλόπουλος, Γιάννης Μητσόπουλος, Μανώλης Παπαδόπουλος, Μαρίνος Ζουνίδης, Αντώνης Γιουγκούδης, Δημήτρης Μάρκος, Χρήστος Χιονάς και Θεόφιλος Καρασαβίδης. Στον 77ο τελικό του Australian Open, ο Ιβάν Λέντλ νικά τον Μίροσλαβ Μεσίρ με 3-0 σετ. Das war's. Ein Riesensatz von Ivan Lendl. Ein verdienter Erfolg des Weltranglisten Zweiten oder jetzt muss ich sagen des Weltranglisten Ersten, denn mit diesem Erfolg, seinem Ersten bei den australischen Meisterschaften, holt sich Ivan Lendl die Spitze. Ein strahlender Sieger. Und mit diesen schönen Bildern, einem strahlenden Ivan Lendl, einer zufriedenen Samantha Franco und ich glaube letztendlich einem verdienten Sieger hier, wollen wir uns dann verabschieden von diesen Australian Open 1989 aus Melbourne. Chosen victory cigar and all to coach the East squad at the NBA's inaugural Old Timers game. Coaching the West, Alex Hannum had his own words of wisdom. Στο 34ο All-Star Game του NBA στο Denver, η Ανατολή νικά τη Δύση με 154-145. Johnny Red Kerr in the pivot looked slick if not sleek, and Coach Hannum called his number again. But Tommy Heinsohn wasn't going to let him pull that stuff. In fact, Heinsohn tried to pull some stuff of his own. It was not out of character, and his old teammate Casey Jones wasn't a bit surprised. But after a few chuckles, the old fire took over. Pride and ability shone through, and the exhibition became a real game. Havlicek, hustling as he'd done 10 years before, dove and drove and made up for lost time. Hondo looked like he'd never left, and Red Auerbach no doubt wished he hadn't. The Hawks swooped to the hole, and the Greats raised their game. Oscar got all net. Rick Barry challenged underneath, but the great Nate Thurman shut him down, swatting the ball away and leaving Barry deflated as well. But some moves are eternal. The Pearl unearthed one of his treasures. Pro ball has progressed, and each classic old-timers move can be found in almost any game today. The West beat the East 65-60. Γεννιέται στο Ρίο ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ρομάριο. Πρωταγωνίστησε για χρόνια στα γήπεδα και έπαιζε σε υψηλό επίπεδο μέχρι τα 43 του χρόνια. Ήταν από τους ποδοσφαιριστές που βοήθησαν αποφασιστικά την εθνική ομάδα να κερδίσει το Μουντιάλ του 1994. Στην εθνική σε 70 μάτς σημείωσε 55 γκολ. Στην καριέρα του ξεπέρασε τα 1000 γκολ σε επίσημους αγώνες. Έπαιξε μεταξύ άλλων σε Άιντχόφεν, Μπαρτσελώνα, Βαλένθια, Βάσκο ντα Γκάμα και Φλουμινένσε. At the 1984 Los Angeles Olympics, 24-year-old Greg Louganis is superb. He wins the springboard competition by an incredible 92 points.
Γεννιέται ο Αμερικανός καταδίτης Γρηγόρης Λουκάνης. Η καταγωγή του είναι από τα νησιά Σαμόα. Ο πατέρας του ήταν Σουηδός και η μητέρα του Πολυνησία, αλλά και οι δύο ήταν ανήλικοι όταν γεννήθηκε. Υιοθετήθηκε από Έλληνο-Αμερικανούς γονείς που ζούσαν στην Καλιφόρνια όταν ήταν 9 μηνών. Θεωρείται ο μεγαλύτερος καταδίτης όλων των εποχών. Στα 16 του χρόνια κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στο Μόντρεαλ στα 10 μέτρα. Το μποϊκοτάζ των Αμερικανών δεν του επέτρεψε να πάρει μέρος στους αγώνες της Μόσχας. Πήρε ρεβάν στο 84 και το 88, όπου πήρε 4 χρυσά, 2 στα 3 μέτρα και άλλα 2 στα 10. Κέρδισε ακόμα 5 χρυσά σε παγκόσμια πρωταθλήματα, πρώτο στα 10 μέτρα το 78, πρώτο στα 3 και 10 μέτρα το 82, πρώτο στα 3 και 10 μέτρα και 47 τίτλους στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το 1988 ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τους αγώνες εξαιτίας ενός ατυχήματος που είχε, αλλά και του ιού του AIDS που είχε προσβληθεί. Παραδέχθηκε ότι ήταν ομοφιλόφιλος και πήρε μέρος σε ανάλογους αγώνες που διοργανώθηκαν κατά καιρούς. Έχει γράψει την αυτοβιογραφία του, έχει παίξει σε ταινίες, όπως και σε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του. Everyone is relieved that the accident is not more serious. His scores are very low. Louganis fears that he may not qualify as one of the 12 finalists. Incredibly, his two dives following the accident are amongst his best of the competition. And when the final tabulations are announced, Louganis not only qualifies, he finishes third. Ein Weltmeisterschaftspunkt für das junge Team. Ausgeschieden die deutsche. Γεννιέται ο νότιο-αφρικανός πιλότος της Φόρμουλα 1, Johnny Scheckter. Το 1979 κέρδισε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αγωνίστηκε στις McLaren, Tyrrell, Wolf και Ferrari. Κέρδισε τα 10 από τα 113 Grand Prix στα οποία έλαβε μέρος, ενώ 33 φορές βρέθηκε στο βάθρο της πρώτης τριάδας. Λοιπόν, αυτά έγιναν σαν σήμερα στον αθλητισμό. Πριν πάμε στις εφημερίδες, να σας πω λίγο για την ατζέντα της ημέρας. Τι έχει σήμερα, Τετάρτη 29 Ιανουαρίου, τι μπορείτε να παρακολουθήσετε. Λοιπόν, καταρχήν, όπως είπαμε και πριν, έχουμε ποδόσφαιρο κύπελο Ελλάδας, προημιτελική φάση. Στις 4 η ώρα είναι το Όφι Πανιώνιος, σε τηλεοπτική μετάδοση από το ΟΤΕ Sport 3. Στις 6 έχει το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Βόλου, ΟΤΕ Sport 3 επίσης. Ενώ στις 8 είναι ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο, ΟΤΕ Sport 3 επίσης τηλεοπτική μετάδοση. Πάμε στην Premiership στην Αγγλία, 23η αγωνιστική, 10 παρατέταρτο Aston Villa West Brom, 10 παρατέταρτο επίσης Chelsea West Ham, 10 παρατέταρτο Tottenham Manchester City, ωραίο παιχνίδι αυτό το δείχνει το ΟΤΕ Sport 1, ενώ 10 παρατέταρτο Sunderland Stoke. Έχουμε και πρωτάθλημα Γαλλίας στο Σαμπιονά, 21η αγωνιστική, στις 8 η ώρα Μαρσέγι Βαλενσιέν. Έχουμε Bundesliga από τη Γερμανία, 17η αγωνιστική, 9 η ώρα Στουγκάρδη Bayern Μονάχου, ΟΤΕ Sport 2 αν θέλετε να παρακολουθήσετε. Έχουμε κύπελο Ιταλία, ένα προημιτελικά, 10 παρατέταρτο Νάπολι Λάτσιο, ΟΤΕ Sport 3, καλό παιχνίδι να στοιχηματίσετε εδώ. Premiership στη Σκωτία, 22η αγωνιστική, στις 10 παρατέταρτο Celtic Kilmarnock, συγγνώμη, και 10 παρατέταρτο Hearts St. Mirren επίσης. Κύπελο Βασιλεία στην Ισπανία, κύπελο Βασιλιά στην Ισπανία, προημιτελικά, 9 η ώρα Athletic Bilbao, Atletico Madrid, ΟΤΕ Sport 5, άμα θέλετε να το παρακολουθήσετε στις 9 είπαμε, και 11 η ώρα έχει την Μπαρτσελόνα με τη Λεβάντε, ΟΤΕ Sport 2. Να δούμε τι... έχει β' φάση των 16, κύπελο στην Κύπρο είναι αυτό. Επίσης,
3 ώρα ΑΕΚ Ανόρθωση, 3 ώρα Εθνικός Άχνας Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Εντάξει, αν είσαστε φαν του Κυπριακού Κυπέλου. Έχει και Κόπα Λιμπορταδόρες σήμερα. Πρώτος γύρος, πρώτος αγώνας στις 2 η ώρα το βράδυ. Sporting Cristal Atlético Paranaense και Deportivo Quito Botafogo. Είναι αυτά. Ενώ έχουμε... έχει και μπάσκετ εδώ, βλέπω. Έχει βόλεϊ. Για να δούμε στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ έχουμε Euro Cup φάση των 32, τέταρτη αγωνιστική, ένατος όμιλος, 9 η ώρα Καρασίγιάγκα Καντού, δέκατος όμιλος, 9 η ώρα Μπάμπερκ Άνκαρα, ενώ ενδέκατος όμιλος, 5.30 Κίμκι Νιούμπουργκ και 9.30 ώρα Σιένα Μακάμπι Χάιφα. Λοιπόν, αυτά μπορείτε να παρακολουθήσετε σήμερα στην ατζέντα της ημέρας. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τις εφημερίδες. Ξεκινάμε με τη Sport Day. Οι περισσότερες εφημερίδες σήμερα έχουν πρώτο σελίδο τη μεγάλη μεταγραφή του Μήτρογλου που ετοιμάζεται. Πάνω από 15 εκατομμύρια λέει. Η Φούλαμ επανήλθε. Ο Βρέτζος είναι στο Λονδίνο, αλλά για να γίνει το deal θα χρειαστούν πάνω από 15 εκατομμύρια. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις επί αγγλικού εδάφους. Η Φούλαμ αναμένεται να ανεβάσει κι άλλο την προσφορά της. Πάνω από 10 εκατομμύρια για 3,5 χρόνια θα εισπράξει ο ίδιος ο Μήτρογλου. Αν κλείσει μεταγραφή, φτάνει το ποσό ρεκόρ του Καστίγιο. Ο Μίτσελ πήρε το Μήτρογλου στην αποστολή για το μάτς Κυπέλου με τον Ατρόμητο. 8 η ώρα είπαμε από τον Όβε, ο TTV και από... μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Ναι. Φέρνει Βαλντές στην κορυφή της λίστας ο διεθνής παραγουανός Φορ, δύσκολο του Μπερμπάτοφ και άλλες επιλογές από Ιταλία και Αγγλία. Παίρνει ακραίο, προτάθηκαν ο Ελισέου της Μάλαγα και Πέρες, Κακουτά και Πέδρο Λεόν, εναλλακτική λύση ο Γκουεγέ της Εύερτον. Μεγάλο πρώτο σελίδο για τον Μήτρογλου. Ενώ πάνω-πάνω στην Sport Day, ΑΕΚ εκεί χτυπάει, 4 θέσεις που θα γεμίσουν ποιότητα και τα ονόματα που παίζουν. Όλες οι εκκρεμότητες για την Αγία Σοφιά μπορείτε να διαβάσετε εδώ σε ένα δισέλιδο στην Sport Day. Ενώ κάτω-κάτω, ΠΑΟΚ ελεύθερη και βλέπουμε η Ζαγοράκης Βιολίδης, τι εξηγήσεις έδωσαν. Μπαμ με Νάτχο, αγκαλιά με τον εξαιρετικό Ισραηλινό χαφ που πάτησε Θεσσαλονίκη, είναι ο δικέφαλος. Η Sport Day σας παρουσιάζει τον καλύτερο ξένο παίκτη της Ρωσίας που μείνει ελεύθερος από Ρουμπίν Καζάν. Ίστατη προσπάθεια για παικταρά και στην επίθεση. Ενώ ο Παναθηναϊκός... επιποδός πολέμου, τι εστί Ολυμπιακός Βόλου, δίδαξε στους ξένους Αναστασίου και ζήτησε από όλους να παίξουν στη Λεωφόρο 6 ώρα, σαν να μην υπάρχει ρεβάνς. Κύπελ Όφη Πανιώνες επίσης 4 η ώρα. Γύρισε ο Βαγγέλη, πήρε και Τσιαρά, λένε για τον Άρη. Πώς οργανώνονται, εδώ πέρα έχει μία σελίδα στη Sport Day, πώς οργανώνονται εν όψη Μουντιάλ, Ελλάδα, Κολομβία, Κτήλε Φαντοστού και η Ιαπωνία. Όλα αυτά λοιπόν στη Sport Day. Πάμε στο γκολ. Και το γκολ αφιέρωμα μεγάλο στον Μήτρογλου. Σερ Κώστας Πιστολέρο, Βαλντές, έτοιμο το πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα deal του Ολυμπιακού με τη Φούλαμ για την παραχώρηση του Μήτρογλου με 15 εκατομμύρια ευρώ. Φαβορεί για device ο Αργεντινός Όσκαρ Τρέχο της Τουλούς. Πώς τα 20 εκατομμύρια του Ιανουαρίου μπορούν να δέσουν Ρομπέρτο και Κάμπελ το καλοκαίρι. Αφεντικό από σήμερα, με δυνατή δεκάδα απέναντι στον Ατρόμητο για το πρώτο βήμα πρόκριση στο κύπελο, είπαμε 8 η ώρα. Να πούμε εδώ πέρα ότι για τον Μήτρογλου λέει σκληρές διαπραγματεύσεις με τους Ερυθρόλευκους να ζητούν πιο πολλά από 14,5 εκατομμύρια ευρώ που προσφέρουν οι Λονδρέζοι. Ακόμη και σήμερα κλείνει η μεταγραφή του Μήτρογλου που θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με αιτήσιες απολαβές 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Έτοιμο έχει ο Ολυμπιακός τον Παραγωανό επιθετικό που αναμένεται να έρθει δανεικός από την Αλ Τζαζίρα. Ενώ κάτω-κάτω στην γκολ, στην ΑΕΚ στρέφονται στους δύο Έλληνες στόπερ στο προσκήνιο Μόρας και Γούτας. Παγώνι του Κουρμπέλη, δεν προχωρά του Κατσουράνη, κλείνει εκκρεμότητες με το γήπεδο Μελισανίδης. Συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Ισραηλινό Χαφ που έμεινε ελεύθερος από τη Ρουμπίν σε άλλο χτύπημα της γκολ. Συγγνώμη, και ανεβάζει επίπεδο στο δικέφαλο, ανεβάζει επίπεδο τον δικέφαλο, μιλάει για τον Νάτχο. Νάτχο, χίλια μάτια, κάνει εδώ πέρα, έχει το ταφ, κάνει το λογοπαίγνιο, σε παρένθεση. Νάχο, χίλια μάτια. Με απόλυτη μυστικότητα στη Θεσσαλονίκη χθες ο παίκτης, σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί η απόκτησή του. Νομίζω, Ανέστη, έχουμε ένα βίντεο του Νάτχο, για δες να το βάλουμε μετά. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους Ζαγοράκης και Βιολίδης για την υπόθεση κακοδιαχείρισης της ΠΑΕ. Ενώ πάνω-πάνω, τον αδελφό του Ρίο Αντών που παίζει στην Αντάλια Σπορ εξετάζει ο Παναθηναϊκός για το καλοκαίρι, βλέπει και Φέρντιναντ,
Πρόκριση από σήμερα θέλουν οι πράσινοι κόντρα στον Ολυμπιακό Βόλου στις 6 ώρα, ούτε σπορ 3. Τα 5 είναι ένα όπλα για την αδειοδότηση. Όλα αυτά λοιπόν μπορείτε να τα δείτε και να τα διαβάσετε στην Goal. Και πάμε στην πράσινη. Καμικάζι κορυφής λέει, πόρωση σε ομάδα και κόσμο για το ντέρμπι πρωτιάς με την Μπαρτσελόνα. Ενώ στο μεγάλο τίτλο, Ολυμπιακός είναι, εσείς ξέρετε, άλμα τετράδας με φόντο την κούπα απόψε για τον Παναθηναϊκό μέσα στο ναό. Έχουμε, ναι, παίζει σήμερα με την Μπαρτσελόνα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Βόλου, λεωφόρος. 6 ώρα, ο T-Sport είπαμε 3 για το Κύπελλο Ελλάδας. Υπόκληση σε Άρτζη και Μίτσο. Όλα όσα λέει ο Ρομέλ Κόρη για τον προπονητή του Παναθηναϊκού και τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Ο Ρομέλ Κόρη θα το δούμε, έχουμε και εδώ βίντεο, να δούμε την συνέντευξη που δώσε ο Κόρη και τι είπε για τον, για τον Πεδουλάκη. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν μπορείτε να τα διαβάσετε και στην πράσινη. Και πάμε στην ώρα των σπορ. Και τη νύχτα θα δουλεύουν, είναι ο μεγάλος τίτλος. Αποφασισμένος να εκπλήξει όλη την Ελλάδα και να απογειώσει τους αεκτζίδες ο Μελισανίδης με το γήπεδο. Ατάκα στους συνεργάτες του, χαρακτηριστική της δίψας του να προχωρήσει με χίλια επιστημού που θα βάλει μπροστά τα έργα. Πάει φουλ για τις άδειες. Παράλληλα με τις μελέτες ολοκληρώνεται και ο φάκελος για την καταλληλότητα λειτουργίας του γήπεδου. Θέμα ημερών, το ταξίδι των ανθρώπων της ΑΕΚ στη Γερμανία. Δίνει προτεραιότητα στις προτάσεις της Sport 5, κρατάει όμως ανοιχτές και άλλες πόρτες. Ό,τι ακούγεται, επιβεβαίωσε λέει εμέσως πλην σαφώς τη συμφωνία του με την ΑΕΚ και ο Γιώργος Σαρής, ό,τι ακούγεται και γράφεται είναι για το καλοκαίρι. Ενώ ο Άρης Ασβεστάς πάνω-πάνω ανακαλύπτει, αποκαλύπτει κανένα τηλεφώνημα, καμία καταγγελία. Κατηγορηματικά διαψεύδει ο πρόεδρος ΕΠΟ Γιώργος Σαρής για οποιαδήποτε επικοινωνία με τον Δημήτρη Μελισανίδη, αλλά και τα δημοσιεύματα περί καταγγελίας στις αρχές. Είχε βγει μια είδηση χτες, την οποία τη διαψεύδουνε. Διαβάστε λέει επίσης, μια εβδομάδα ακόμα για να μπει τέλος στην κωμωδία. Αναβλήθηκε για την άλλη τρίτη συζήτηση στο διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ για το πώς θα πέσουν και το πώς θα ανέβουν. Ακόμα, παιδιά, δεν έχει ξεκαθαρίσει και αυτό το θέμα. Διαβάστε τους λόγους αναβολής, όλα όσα υπόθηκαν και τις εκκλήσεις του Προέδρου του Δικαστηρίου για εξωδικαστικό συμβιβασμό. Ενώ κάτω-κάτω στην ώρα των σπορ, ξεκάθαρο μήνυμα της Original προς την ηγεσία της ΕΠΟ, ισονομία ή εξαφανιστείτε. Η ΑΕΚ νίκησε στο tie break την Παναχαϊκή και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του κυπέλου εδώ στο Βόλεϊ, στους 8 έστω και με άγχος. Κάτοικος Premier League λέει ο Σκόκο, ανακοινώνεται άμεσα από την Σάντερλαντ αφού ο Αγγλικός Σύλλογος συμφώνησε σε όλα με την Ιντερνασιονάλ. Ενώ τη Δευτέρα είναι το ντέρμπι των κοριτσιών με ΠΑΟ, ξεσηκωμό στον κόσμο της ΑΕΚ που θέλει να βρεθεί στο κλειστό του Ιωνικού Νέας Φιλαδελφίας την ερχόμενη Δευτέρα στις 6. Και πάμε στον πρωταθλητή. Ο μεγάλος τίτλος έρχεται ο Βαλντές, πόθος Μίτσελ και Βαλβέρδε στον θρύλο. Ο 30χρονος Παραγουανός διεθνής φορ φοράει τα κόκκινα γιατί τον προτίμησε από τον Μπερμπάτοφ. Τρέχω για Αντιβάιτς, τον Αργεντινό δαίμονα της Τουλούς θέλει ο coach. Ενώ πάνω ο Βαλβέρδε λέει μπορεί να προκριθεί η Ολυμπιακάρα, δεν έχει να χάσει τίποτα, αποκλειστικές δηλώσεις στον πρωταθλητή. Να λογοδοτήσει στο μπάσκετ. Να λογοδοτήσει ο Βασιλακόπουλος σε άλλο χτύπημα. Ο βουλευτής των ΑΝΕΛ, Τέρενς Κουί, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή για την εμπλοκή ΕΟΚ εθνικής ομάδας στον πληστηριασμό της ΦΥΜΠΑ. Χαμόγελα για Μουν, ενθουσίασε το πρώτο δείγμα. Βασίλης Καραπιάλης κάτω-κάτω στον πρωταθλητή. Τέτοιες ευκαιρίες δεν τις αφήνεις. Ξέρει τι πρέπει να κάνει ο Μαρινάκης. Με 15 εκατομμύρια Μήτρογλου, λέει, στη Φούλαμ, γύρισαν με χρυσή προσφορά τον οι Άγγλοι. Το ήθελε πολύ και ο παίκτης όλο το παρασκήνιο. Με Σαβιόλα και ο Λαϊτάν για πρόκριση πάνω-πάνω. Απόψε στις 8 η ώρα με Ατρόμητο για το κύπελο. Και πάμε στο φως. Και εδώ για το Μήτρογλου πάνω-πάνω, ενώ ο Μήτρογλου ετοιμάζει τις βαλίτσες του για Φούλαμ, 15 εκατομμύρια ως κατώτατο όριο ζητάει ο Ολυμπιακός για τις σημερινές διαπραγματεύσεις με τον Αγγλικό Σύλλογο. Ο Βρέντζο στην Αγγλία, στο Λονδίνο γίνονται διαπραγματεύσεις, τι θα κάνει σήμερα και άλλη πρόταση η Φούλαμ, υποστηρίζουν οι ατζέντιδες που είναι μέσα στην υπόθεση. Η χθεσινή πρόταση των Άγγλων ήταν της τάξης των 12 εκατομμύρων λιρών, σχεδόν 14,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τον Μήτρογλου τα χρήματα είναι 8,7 εκατομμύρια ευρώ για 3,5 χρόνια. Κλεισμένος ο Βαλντές, έρχεται στον Ολυμπιακό 31χρονος διεθνής Παραγουανός σέντερφορ της Αλ Τζαζίρα.
Όσκαρ Τρέχο θα είναι ο αντιβάις, κλείνει η καψούρα του Μίτσελ για τα άκρα. Ο 25χρονος Αργεντινός της Τουλούζ που ο τεχνικός του Ολυμπιακού ζητούσε επίμονα στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Να πούμε ότι απόψε υπάρχει και παιχνίδι σε άλλο χτύπημα εδώ στη Φως. Το μυαλό μας μόνο στον Ατρόμητο, τίποτα άλλο δεν πρέπει να σκεφτόμαστε. Το μήνυμα του Μίτσελ, ο οποίος δεν θέλει να προσανατολιστούν οι παίκτες του εξαιτίας των όσων συμβαίνουν στο μεταγραφικό τομέα. Το καλό φεγγάρι του Ατρομήτου. Στις 10 Νοεμβρίου, η τελευταία ήττα της ομάδας του Περιστερίου είχε χάσει 2-1 από τον Πανίωνιο στη Νέα Σμύρνη. Από τότε μετράει 8 νίκες και 4 ισοπαλίες σε πρωτάθλημα και κύπελο. Στους 19 ο Μήτρογλου, ο Πιστολέρο δεν είπε τίποτα για τη Φούλαμ χθες στο Ρέντι. Ο Μίτσελ από την πλευρά των συμπεριέλαβε στην αποστολή. Πήρε όμως και όλους τους άλλους επιθετικούς, ο Λαϊτάν, Σαβιόλα και Σέποβιτς, και θα κοπεί ένα στην τελευταία στιγμή. Με Μέγερη στα δοκάρια, όπως σε όλα τα παιχνίδια κυπέλου, έτσι και σήμερα. Ο Μαγιάρος γκολκίπερ θα υπερασπιστεί την ερυθρόλευκη αστεία. Έξω η Μπαγάσα, εκτός έμειναν η Πελέ, Μασάντο, Παπάζογλου, Ρομπέρτο και ο τιμωρημένος Χολέμπας. Να πούμε το Σάββατο, θα το πούμε ξανά πάλι από εδώ. Το Σάββατο, 1 η ώρα το μεσημέρι, είναι το μνημόσυνο για τα θύματα της θύρας 7. Σε άλλο χτύπημα εδώ πέρα, λέει η μάχη του Μουν. Ο Τζαμάριο έχει αυτό που γουστάρουν οι Ολυμπιακοί. Παίζει για την εξέδρα, περνάει πάνω από τον αντίπαλο, αλλά ακόμα έχει πολλά να μάθει. Να πούμε ότι όλο το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Φως είναι κανονικά μια εφημερίδα. Ο Παράσχος φρεσκάρει την ομάδα, άφησε εκτός το 18 στον βασικό goalkeeper Τσέναμο. Θα παίξει ο Σιφάκης και προτίθεται να ξεκουράσει παίκτες που έχουν σηκώσει το βάρος στα περισσότερα παιχνίδια ως τώρα. Ενώ κάτω-κάτω έχουμε ο Εντουάρτο Μπρίτο δίνει στο Φως μία συνέντευξη. Ο εκ των αρχηγών του Ατρομήτου μιλάει για την απόψινή πρώτη μάχη στο Καραϊσκάκι. Εντάξει, πολλές ειδήσεις και σήμερα. Ενώ ο πρόεδρος, λέει, ο πρόεδρος των Austrian Boys, Σταύρος Γουλιώτης, θα τον περάσουμε, λέει, τον Παναθηναϊκό και θα φτάσουμε τελικό κυπέλου. Α, λέει, ο Μπέος έκανε την πρώτη συγκέντρωση στο Αχίλιον και είχε πάνω από 2.000 κόσμο. Νομίζω ότι ο Μπέος βάζει και για δήμαρχος κάπου, δεν είμαι σίγουρη, κάτι πήρε το αυτί μου. Από ό,τι ακούμε εδώ, η μεγαλύτερη πλειοψηφία είναι υπέρ του Μπέου. Α, να, θέλει να εκλέγει, λέει, δήμαρχος στο Βόλο. Να κάνει, λέει, το Βόλο Μονακό. Μάλιστα, ο κύριος Μπέος έχει έτσι μεγάλα σχέδια. Να τον βγάλουμε καμιά μέρα τον Μπέο εδώ να μας πει τα σχέδια του. Και πάμε στη Γάτα. Λοιπόν, τριάδα φωτιά, λέει, με δύο φαβορί και ένα γκολ. Σήμερα πηγαίνετε σε ένα πρακτορείο ΠΑΠ να παίξετε στοίχημα. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Δύο μόνες αποδεκτές ισοπαλίες. Πολλά έχει. Σε ποια μάτια στην Αγγλία και στην Ισπανία είναι πιθανό το χ με μεγάλες αποδόσεις. Τι προσδοκά ο Λαφούζος κάτω-κάτω στη Γάτα. Πάνω από 5 εκατομμύρια φέρνει νέα λεωφόρο. Τα έσοδα προσδοκά από την ανακατασκευή του γηπέδου. Ο Σιφάκης στέλνει δανεικό τον Ανέστη το παρασκήνιο γύρω από τους Άσους στην ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει τον Βραζιλιάνο Φόρ, το μυστικό τέτα-τέτ για τον Μωράης. Ενώ πάνω-πάνω, βόμβα με Νάτχο, πυροδοτεί ο Ιβάν στην Τούπα, προσπαθεί να ψήσει τον Ισραηλινό μέσο να πει το ναι στον ΠΑΟΚ, τον κρατάει στο Πανετολικό, δένει χάβο ο Κοστούλας, πίνει νερό στο όνομα του έμπειρου προπονητή. Η λίστα του Μίτσελ για τον Άντι Βάις, σε ποιες περιπτώσεις έχει ξεχωρίσει. Και πάλι στην άκρη η Γάτα και αυτή γίνεται Άγγλος, λέει ο Μήτρογλου. Σε αυτά τα λεφτά δεν λες όχι, εννοείται, παιδιά. Πλησιάζει τα 15 εκατομμύρια η σούπερ συμφωνία Ολυμπιακού και Φούλα. Λοιπόν, αυτά και στη Γάτα. Και πάμε στο live sport. Το deal του αιώνα είναι ο μεγάλος τίτλος εδώ. Μια ανάσα Ολυμπιακός από τη μεγαλύτερη αγοροπολισία στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με την πώληση του Μήτρογλου στη Φούλαμ. Σπάει το θρηλυκό ρεκόρ του Καστίγιο. Κλείνει με ποσό άνω των 15 εκατομμυρίων τη συμφωνία με τους Άγγλους που ανέβηκαν ήδη στα 14 εκατομμύρια. Εισπράξη jackpot, μίνιμουμ 24 εκατομμύρια. Τεινάζει την μπάνκα στον αέρα ο Μαρινάκης με τις παραχωρήσεις Βάις Τζιμπούρ και Μήτρογκολ. Ενώ κάτω διαλέγει ο Μίτσελ, Ελισέου, Τρέχο και Πέρες στη λίστα. Νούμερο 1 υποψήφιος για την επίθεση ο Βαλντές. Έχει κλείσει από την Αλ Τζαζίρο ο παραγωγός και έρχεται η πρώτη μάχη με τον Ατρόμητο σήμερα 8 η ώρα, είπαμε, από το Τεσπορ 3.
Αριστερά εδώ στην Live Sports, το ΆΚΑ για το Europa. Ο ΠΑΟ μίλησε με τη διοίκηση του Ολυμπιακού Σταδίου και πήρε το OK να παίξει εκεί στην Ευρώπη τη νέα σεζόν, αν το αποφασίσει. Θεμέλια για ημιτελικό με Μπέρκ, Πράνιτς και Σίφο στην αποστολή κόντρα στον Ολυμπιακό Βόλου 6 ώρα. Θέμα, έχει ένα μεγάλο θέμα εδώ η Live Sport, τα 4 ζητούμενα για τη Λεωφόρο. Ενώ στην ΑΕΚ, μήνυμα της Original προσέπω με προειδοποιητικές συμβολές, ισονομία ή εξαφανιστείτε. Τεράστια μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ που έφερε στη Θεσσαλονίκη τον Μπεκταρά Μπίμπρας Νάτχο, δικός του Πύρλο. Αλλάζει επίπεδο δικέφαλος με τον Ισραηλινό διεθνή μπάλα δώρο. Πέφτουν υπογραφές σε συμβόλαιο 3,5 ετών με 1,5 εκατομμύριο ετησίως. Ενώ έχει επαφές με Βραζιλιάνο Φορ, κρούση σε Αραβίδη για το καλοκαίρι. Στα υπόψη και στόπερ, σενάριο για Λαβάλ. Είπαμε, είμαστε σε εποχή μεταγραφών. Τότε να Manchester City, μεγάλη ανάλυση μπορείτε να βρείτε. Και τρίτη συνάντηση σε 7 μέρες στην Τουρκία. Λοιπόν, όλα αυτά εδώ πέρα μπορείτε να τα διαβάσετε στη Live Sport. Και πάμε στην τελευταία, στο Γαύρο. Ο Ταύρος Βαλντές έρχεται, ο Παραγουανός στην επίθεση του θρύλου, όπως αποκάλυψε χθες μόνο ο Γαύρος. Ο Μίτσελ αυτόν ήθελε και όχι τον Μπερμπάτοφ. Επί 2 χρόνια τον φλέρταραν οι Ερυθρόλευκοι και τώρα τον φέρνουν. 8 εκατομμύρια για Μανολά, η προσφορά από Ιταλία, ΠΑΕ δεν πωλείται. Αυτό το Σάββατο, όχι άλλο είναι αυτό, είναι διαφημιστικό. Τζόρτζεβιτς είναι μεγάλη πρόκληση. Όσο η Everton δεν δίνει το Μιραλάς, τρέχω ή Πέρες. Η εξελίξη για τον Αντιβάη, σε επαφές με την Τουλούζ για τον Αργεντινό που πάει με τα χίλια ο Μίτσελ, παίζει και έκπληξη. Και κάτω-κάτω εδώ στο Γαύρο έχει με 15 εκατομμύρια στη Φούλαμ για το Μίτροβιτς. Φυσικά οι Άγγλοι χθες έδωσαν τα 14 και σήμερα θα φτάσουν τα 15. Που ζητάει ακατέβατο Ολυμπιακός, αφού ειδοποίησαν τους μάνατζερ του Μίτρογλου να πάνε το πρωί στο Λονδίνο που είναι ήδη ο Βρέντζος. Ο Κώστας Σεμαρινάκη, πρόεδρε, σε παρακαλώ να σεβαστείς την επιθυμία μου. 10 εκατομμύρια ευρώ για 4 χρόνια ο μεγάλος γκολτζής. Εννοείται βέβαια ότι ο Μίτρογλου θέλει με 1,000 να πάει στη Φούλαμ. Έχουμε και κύπελο, προημιτελικός απόψη στον ΑΟ λοιπόν με το φορμαρισμένο Ατρόμητο, Μέγερη κάτω από τα δοκάρια. Όλα αυτά στον Γαύρο. Και πάμε να δούμε λίγο το βίντεο αυτό που σας είχα πει με τον Μπίμπρας Νάτχο, αυτόν τον Ισραηλινό παίκτη που πήρε ο ΠΑΟΚ, να δούμε πώς παίζει. והנה הגיבורים עולים, מרכז הדשא המצוין של איצטדיון רמת גן, הדבר היחיד שטוב באיצטדיון הזה זה המגרש, שזה מה שחשוב בעצם, לא? כמעט 40 אלף צופים באיצטדיון. גם רונלדו יודע לנטר מצוין. כדור גבוה וטוב, ושער! ברונו אלדש, 1-0, כבר לאחר דקה ו-20, 1-0 לפורטוגל, מצב נייח, המחלה הכרונית של נבחרת ישראל לדורותיה, בפורטוגל עם פתיחה חלומית מבחינתה וחלום בלהות לאלי גוטמן. יורם, אני עוד לא מספיק להגיד לך שהיחידי שמסוכן שם במיוחד במצבים האלה זה ברונו אלווש, והנה הגבהה יוצאת מן הכלל ונגיחה פנטסטית, אף אחד לא לוקח אותו. רונלדו מצליח להגיע אל הכדור. עכשיו מול שפונגין, מתחיל הריקוד, מתחילה העברת הכדור, וכמעט, כמעט עובר, אבל לא עובר, כדור של פביו קונטראו. כדור יפה, הנה שפונגין, הופך את זה, הזדמנות, צ'אר! תומכת מתממש, 1-1, דקה 24, יופי של התקפה, יופי של תיאום בין השחקנים, ותומר חמד יורד בפנימה ומכניע את פטריסיו, תומר חמד עם שער מספר 6 במוקדמות. איזו הזדמנות שלא צריך לקבל. הוואט סופן לא. איזו מתנה מקבלת נבחרת פורטוגל, ודיברנו על פושטיגה. הוא לא היה במשחק עד עכשיו, ותראו איזה כדור פתאום נופל לו לרגליים. וגם עכשיו הוא לא במשחק, יורם. ואיפה ההגנה שלנו? יופי של כדור לבירם קיאל. קיאל נופל ולא מצליח לעבור קדימה. הזדמנות עכשיו לנטחו. חיכו כאן להרמת דגל למגדל, אני העפתי מבט ימין על הקרן, אין דגל ויש שער, ועדן בן בסט יורה פצצה לרשת,
כולם עומדים ומסתכלים ונבחרת ישראל עולה להתרושם 2-1 לא יאומן, פשוט לא יאומן, בוא נראה את זה פתיחה נהדרת של בן בסט, איזה ביתה אדירה תראה את הבישול הזה של חמד איזה בישול של כובש השער הראשון שער לתפארת לנבחרת ישראל עדן בן בסט מתכבד ואנחנו בעיתון של 2-1 ישראל פרוסה בשני קווי הגנה ותומר חמד מלפנים הכדור הזה לעבר קונטראו והוואט יוצא ולוקח את הכדור והוא שלו התקפה מסוכנת של קונטראו מצד שמאל זאת טעות, זאת טעות ואיפה שטיגה? וטל בן חיים הצלה גדולה מציל כאן שער בטוח ושוב כמו שהיה לפני 10 דקות בערך פושטיגה מוצא את עצמו לבד גרשון לחמד חמד מנסה לעבור מצליח לברוח מצליח לברוח עדיין חמד מכין את הכדור הזה לגרשון גרשון מעלה את זה טוב בן בסט בוא את זה לחוץ איזה עבודה של חמד לבון אבטוס ήταν ο נטחו πάμε να δούμε τώρα, είχαμε χτες, πάμε στην Αγγλία, Λίβερπουλ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Στάριτς που πέτυχε 2 γκολ και έχασε και ένα πέναλτι, δεν αντιμετώπισε καμία δυσκολία στην κατάκτηση των 3 βαθμών απέναντι στην Everton. Σουάρες και Τζέραρντ πέτυχαν τα άλλα 2 γκολ. Στους 6 βαθμούς τώρα η διαφορά από την κορυφή. Στην έκτη θέση και στους 42 βαθμούς παρέμεινε η Everton. Για πάμε να δούμε εδώ τα highlights από αυτό το παιχνίδι. Были в списке травмированных, и сколько из них в итоге появилось на поле? Очень много. Верю своим глазам. Ну, хотя, почему нет? Луис Суарес подает, он не будет подбирать мяч. И знаете, стадион встал, чтобы было лучше видно. А, просто болельщики Эвертона там находятся, конечно, хотят видеть, что они сделают. Суарес, там гол! Суарес не забивает, но отдает! Луис Суарес, ему и болельщики Эвертона не помешали. Не зря все здесь поднялись заранее, они как будто бы знали. 1-0 Ливерпуль впереди. Стиви Джи! 8-й гол в дерби, больше не забивал никто. Спиной! Находясь в тулупе фактически, да, как фигурист. Вы знаете, около нас футболисты, которые вне заявки сегодня Ливерпуля, прямо под нашей комментаторской, Даниэль Агер и Сако здесь. Кому-то они там приветы передают на поле. Видимо, футболисты, которые играют, прекрасно знают, где взглядом их искать. Ну, расскажу, хотел приберечь, но раз забил Стиви Джи, расскажу эту историю, там еще пауза. Кто-то травму получил из Эвертона, это Лукаку, да? Понятно, что нападающий приходит на такой стандарт, но и его габариты, и его рост не помогли сейчас Эвертону. Так вот, в 99-м 19-летний Стиви Джи вышел на замену и сразу въехал в Кевина Кэмпбелла, нападающего Эвертона. Это Мартинес. Дайте ему еще красную тряпку, футболку какую-нибудь футболиста. Ливерпуля. Выход 1-1. Нужно второй забивать. Да, 2-0. 2-0. 2-0. А он для этого в Ливерпуле играет. Это мастер таких ножничных пасов. Как будто, знаете, аппликацию в детском саду вырезает. Оп. А дальше вот такой гербарий в ворота. Но тут никакой Тим Ховард уже помочь не мог. 2-0. В два мяча. В первом дерби Ливерпуль не вел. Все как надо. Зима, дождь. Поздний вечер. Не то сдавят, то отпустят. И отпускают чаще. И еще один раз. И опять Старич 3-0! 3-0!
выбрасывание на пустые ворота. Это не линейная оборона, которая может сделать офсайд. Затащить Старриджа в офсайд. Всего этого нет сегодня у Эвертона. Сегодня есть провалы, и сегодня бенефис атакующей игры Ливерпуля. Вообще-то это должен делать Суарес, правда? Λοιπόν, πολλά γκολ εκεί στην, με τη Λίβερπουλ και την Everton. Ναι, η Arsenal υποχρεώθηκε στην πρώτη απώλεια βαθμών μετά από 5 νίκες σερί στο πρωτάθλημα. Είναι πρώτη Arsenal. Η ομάδα του Arsène Wenger έμεινε στο 2-2 με τη Southampton που έφτασε τους, και έφτασε τους 52 βαθμούς και πλέον περιμένει τα αυριανά μάτς, τα σημερινά δηλαδή, όχι τα αυριανά, τα σημερινά, Manchester City και Chelsea. Για να δει αν θα παραμείνει στην κορυφή. Οι Λονδρέζοι ολοκλήρωσαν το μάτς με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Φλαμινί στο 80. Λοιπόν, να πούμε ότι η Arsenal είναι πρώτη με 52 βαθμούς, η Manchester City ακολουθεί με 50, η Chelsea 49, η Liverpool 46, η Tottenham 43, η Everton 42, η Manchester United 40, Newcastle 37, Southampton 32 και μετά κατεβαίνουν. Σήμερα έχει Chelsea West Ham 10 παρατέταρτο. Και έχει και τότε ένα Manchester City επίσης 10 παρατέταρτο. Βέβαια είπαμε και τους αγώνες Κυπέλλου, να τους ξαναυπενθυμίσουμε. 4 η ώρα έχει τον Όφι Πανιώνιος, ο T-Sport 3 τηλεοπτική μετάδοση. 6 η ώρα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Βόλου, ο T-Sport 3. Και στις 8 Ολυμπιακός Ατρόμητος, ο T-Sport 3 επίσης τηλεοπτική μετάδοση. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι την ίδια ώρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και φυσικά μετά η Λουκί Λακαρέρ θα σας δώσει όλες τις τελευταίες ειδήσεις για το τι συμβαίνει και στην Κεφαλονιά και γενικά σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.